5,5 χρόνια μετά την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής, την Τετάρτη το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του. Έχουν μεσολαβήσει 453 συνεδριάσεις, εξετάστηκαν 216 μάρτυρες και αναγνώστηκαν 438 έγγραφα. Οι κατηγορούμενοι είναι συνολικά 68. Από αυτούς, οι 65 αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων αδικημάτων και το κακούργημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Μεταξύ αυτών είναι και ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Καθοριστική σημασία γεγονός που εξετάστηκε κατά τη διάρκεια της δίκης ήταν η δολοφονία του 34χρονου αντιφασίστα Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου Νίκαιας της Χρυσής Αυγής στις 18 Σεπτεμβρίου 2013. Πολιτικά κόμματα, οργανώσεις, συλλογικότητες, συνδικάτα και φορείς έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις έξω από το εφετείο της Αθήνας, ενώ η αστυνομία λαμβάνει δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Εκτιμάται ότι περίπου 2.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ θα γίνονται έλεγχοι και από αέρος.